η σοβιετική πολιτική στρατηγική για τη Γερμανία έγινε φανερή ήδη από τις 15 Ιουλίου του 1945, όταν σχηματίστηκε ο τετρακομματικός αντιφασιστικός συνασπισμός. Στο Πότσνταμ, οι Ρώσοι πίεσαν ώστε οι σύμμαχοι να υιοθετήσουν μια κοινή στάση ως προς την δραστηριότητα των κομμάτων. Όλοι οι άλλοι αρνήθηκαν, κυρίως δε οι Γάλλοι, δίνοντας έτσι στους Ρώσους την ευκαιρία να παρουσιαστούν μέσα στη Γερμανία ως οι υποστηρικτές εκείνων των δυνάμεων που ήθελαν να παραχωρηθεί στους Γερμανούς μεγαλύτερος βαθμός πολιτικής υπευθυνότητας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα τόνισε τη δέσμευσή του υπέρ της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας στη Γερμανία μέσω ενός συνασπισμού αντιφασιστικών δημοκρατικών δυνάμεων. Ο εθνικισμός και η κοινοβουλευτική δημοκρατία αποτελούσαν έναν πιστικό συνδυασμό την επαύριο της ήττας. Εκείνη τη στιγμή, πολλοί Γερμανοί θα πρέπει να θεώρησαν ότι η Σοβιετική Ένωση δεν ήταν λιγότερο πιθανό να τον υλοποιήσει από ότι οι Δυτικοί Σύμμαχοι. Με τη δραστηριοποίηση του S5 στις δυτικές ζώνες το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 1945, η Σοβιετική πολιτική πέρασε από τις εκκλήσεις για ίδρυση διαφόρων χωριστών κομμάτων στην επίμονη επιδίωξη της Ένωσης του S5 με το K5, τους κομμουνιστές. Στην αλλαγή αυτή μπορεί να εξωθήθηκε από τις ισχνές επιδόσεις των κομμουνιστικών κομμάτων στις αυστριακές και τις ουγγρικές εκλογές. Την ίδια επίδραση είχε πάντως αναμφίβολα και η ολοένα πιο ανεξάρτητη και σίγουρη για τον εαυτό της γραμμή που ακολουθούσε η ηγεσία του S5. Στα τέλη Φεβρουαρίου του 1946 αναγγέλθηκε η συγχώνευση των δύο κομμάτων. Οι σοσιαλδημοκράτες του Βερολίνου διαμαρτυρήθηκαν και όταν τον Απρίλιο το νέο κόμμα σοσιαλιστικής ενότητας S.E.D. έκανε τις πρώτες του συγκεντρώσεις στην Ανατολική Ζώνη, δεν κατάφερε να συμπαρασύρει μαζί του όλο το S5. Το αποτέλεσμα ήταν ότι στη Δυτική Ζώνη οι σχέσεις μεταξύ S5 και S.E.D. έγιναν παγερές, ενώ οι σύμμαχοι υποπτεύονταν όλο και περισσότερο την τακτική των Σοβιετικών. Τους επόμενους 18 μήνες οι σχέσεις μεταξύ Σοβιετικών και συμμάχων χειροτέρεψαν. Μετά από μια δημόσια διαμάχη ανάμεσα στον Μολότοφ και τον Αμερικανό ομόλογο του Μπέρνς για τα πολωνογερμανικά σύνορα, ήρθαν τον Οκτώβριο του 1946 οι εκλογές στην Ανατολική Ζώνη και στο Βερολίνο, που αποκάλυψαν πόσο ισχυρή ήταν η εναντίωση στην προσχώρηση μελών του S5 στο S.E.D. Μόλις ένα μήνα αργότερα, η Αμερικανική και η Βρετανική ζώνη συγχωνεύτηκαν, ασκήθηκε δε πίεση στους Γάλλους να προσχωρήσουν κι αυτοί. Η Επιτροπή Ελέγχου των Τεσσάρων Δυνάμεων είχε λίγο πολύ σταματήσει τις εργασίες της, μην μπορώντας να συμφωνήσει σε τίποτα περισσότερο από την κατάργηση του κράτους της Προσίας. Μέσα σε ένα τέτοιο σκηνικό δεν εκπλήσει που η διάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών στη Μόσχα τον Μάρτιο-Απρίλιο του 1947 απέτυχε να καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με την εξέβρεση μιας βάσης ώστε να υπογραφεί η Συνθήκη Ειρήνης με την Γερμανία. Η αποτυχία αυτή που συνέπεσε με την ανακοίνωση του δόγματος Τρούμαν σηματοδότησε την αρχή μιας πιο αποφασιστικής και ανοιχτά αντικομμουνιστικής πολιτικής της Ουάσιγκτον στην Ευρώπη. Αποτέλεσε επίσης την αρχή του ψυχρού πολέμου.